ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο τίνει να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις είναι το θέμα της στέγασης, το στεγαστικό ζήτημα δηλαδή. Και εδώ χωρίζουμε τις περιόδους σε δύο περιόδους. Την περίοδο της, τη χρυσή περίοδο της κτηματαγοράς, που ήταν ακριβώς πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσεως, και την περίοδο που διανύουμε σήμερα. Για να δούμε πώς ήταν τα πράγματα τότε. Τότε λοιπόν ένα αντρόγυνο με τετραμελή οικογένεια, προκειμένου να μπορεί να στεγαστεί, χρειαζόταν 80 με 100 τετραγωνικά. Και βεβαίως έσπευδε να πάρει ένα δάνειο. Για να δούμε λοιπόν ποια ήταν η επιβάρηση τότε. Για 30 χρόνια δάνειο, στεγαστικό, με το τότε ισχύον επιτόκιο, η δόση ήταν 464 ευρώ και βεβαίως ο μέσος μισθός ήταν 1500 ευρώ. Δηλαδή, η μηνιαία υποχρέωση ανέβαινε στο 32% του μισθού, του μέσου μισθού. Σήμερα τα πράγματα έχουν ως εξής. Για τα ίδια τετραγωνικά, για το ίδιο σπίτι και για το ίδιο δάνειο, ένας χρειάζεται να καταβάλει 495 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να δαπανά με τον μέσο μισθό περίπου στα 1200, να δαπανά το 42% του μέσου μηνιαίου μισθού. Επομένως τα πράγματα για έναν ο οποίος δουλεύει και εργάζεται με εξαρτημένη εργασία, είτε δημόσιους υπάλληλους είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Επίσης, δύσκολα γίνονται τα πράγματα γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να βρει κάποιος σπίτι. Τα σπίτια λοιπόν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στα παλιά σπίτια, τα οποία είναι πριν, κτισμένα πριν 10-15 χρόνια, ενδεχομένως και παλαιότερα, και σε εκείνα τα οποία είναι πρόσφατα κτισμένα, μικρότερα της επταετίας. Για τα παλιά σπίτια, εκεί θα πρέπει κάποιος να υπολογίσει ότι θα χρειαστεί μια μεγάλη επέμβαση, η οποία είναι και δαπανηρή, για να μπορεί να τα αναβαθμίσει ενεργειακά τα σπίτια αυτά τα παλαιά. Πρέπει λοιπόν να συνυπολογίσει και αυτό το κόστος σε μια τέτοια ενδεχόμενη αγορά. Ενώ για τα νέα σπίτια οι τιμές έχουν εξακοντιστεί στα ύψη των υλικών κατασκευής, των οικοδομικών υλικών, παρόλα αυτά όμως αρχίζει και υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία για να μπορεί να ξαναεπανέλθει και πάλι η κτηματαγορά στα επίπεδα τα καλά προ-κρίσεως, όμως με μια βασική παραδοχή, ότι πρέπει να βελτιωθούν πάρα πολύ στο εγγύς μέλλον οι μισθοί, τόσο στο ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, πέρα από αυτές τις αυξήσεις οι οποίες έχουν εξαγγελθεί και θα ισχύσουν από την 1η-1η του 2024. Θέλει λοιπόν μια στρατηγική για την στέγαση, για να μπορέσουμε να στεγάσουμε όχι μόνο φοιτητές, όχι μόνο νέα αντρόγυνα, όχι μόνο δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι μετακινούνται ή μετατίθενται, αλλά για να μπορεί πράγματι ο κάθε ένας ο οποίος προγραμματίζει να στήσει τον οικογενειό και την οικογένειά του, να έχει τη δυνατότητα να το κάνει.